Κυρίες και κύριοι, ο κώδικας ψηφιακής διακυβέρνησης, τον οποίο και συζητάμε, δεν είναι αυτόνομος. Υλοποιεί πολύ συγκεκριμένα σε επίπεδο κώδικα τον κυβερνητικό σχεδιασμό για το νέο ψηφιακό κράτος. Κεντρικό επιχείρημα είναι πως το νέο ψηφιακό κράτος θα είναι φιλολαϊκότερο, πως θα αντιμετωπίσει προβλήματα του παρελθόντος και θα επιτρέψει μια ταχύτερη και ομαλότερη σχέση του λαού με τους κρατικούς μηχανισμούς. Πράγματι, το σχέδιο νόμου προβλέπει ολόκληρη σειρά τέτοιων διατάξεων. Θα δοθεί δυνατότητα πολλούς από αυτές να τους αναφέρουμε. Πρέπει να διευκρινίσουμε από την αρχή όμως ότι η ψηφιοποίηση είναι μια αντικειμενική τεχνολογική εξέλιξη και δυνατότητα για την οποία βέβαια ουδής σοβαρός άνθρωπος μπορεί να διαφωνήσει ή μπορεί να είναι αντίθετος. Διευκολύνει ασφαλώς τις σχέσεις, τις συναλλαγές των ανθρώπων με το δημόσιο, με το κράτος, περιορίζοντας την ταλαιπωρία, τα έξοδα, το χάσιμο χρόνο και πάει λέγοντας. Αυτή όμως είναι η μία πλευρά. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι η κυβέρνηση επιμένει και προβάλλει μόνο αυτή την θετική επίδραση της ψηφιοποίησης του κράτους και του δημοσίου. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Και αυτή η πλευρά έχει να κάνει με την ενίσχυση του κράτους, του ταξικού χαρακτήρα μάλλον του κράτους καλύτερα, στο οποίο ζούμε, μέσα από την ψηφιοποίησή του. Γιατί με την ψηφιοποίηση βελτιώνεται θεαματικά η δυνατότητα του κρατικού μηχανισμού να κάνει τη δουλειά του καλύτερα, δηλαδή να μπορεί να παρακολουθεί καλύτερα, να φορολογεί τα εργατικά λαϊκά στρώματα περισσότερο και να εξοικονομεί πόρους σε βάρος των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Επιπλέον, όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εργασιακά, οικονομικά, φορολογικά και άλλα, δύναται να είναι διαθέσιμα στα πιστωτικά ιδρύματα, δηλαδή στις τράπεζες, στα φαντ και όχι μόνο, με τη συγκατάθεση, όπως λέτε, του πολίτη, λες και δεν ξέρουμε τους εκβιασμούς που γίνονται γύρω από αυτό το ζήτημα. Ή ότι μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης επιδιώκεται η παραπέρα μείωση της κρατικής φαρμακευτικής δαπάνης, η οποία φορτώνεται στις πλάτες των ασθενών και των οικογενειών τους. Οι στόχοι του αστικού κράτους και της σημερινής κυβέρνησης που επιταχύνει την ψηφιοποίηση του κράτους είναι, παρά την προσπάθεια εμφάνισής τους, αντίθετα βαθιά μα βαθιά αντιλαϊκή. Συγκαλύπτεται το εξής γεγονός, τα εξής τρία. Πρώτον, ότι ο ρόλος και η αποστολή του κράτους σας αλλάζει με αυτά τα εργαλεία. Το κράτος προσανατολίζεται στην υπηρεσία των επενδυτών και των καπιταλιστών σε όλα τα επίπεδα. Το ψηφιακό κράτος, η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, είναι σχεδιασμένη για να διευκολύνει τις επενδύσεις στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Τα κανονιστικά εμπόδια στα οποία αναφέρεστε είναι τελικά οι εναπομείνασες δικλείδες που έχουν παραμείνει στην νομοθεσία για να βάζουν κάποιο φρένο στις επενδύσεις, περιβαλλοντικούς όρους, διατάξεις αδειοδότησης και άλλα. Και τώρα χρησιμοποιείται την ψηφιακή τεχνολογία για να επιταχύνεται αυτές τις επενδυτικές δραστηριότητες. Δεύτερον, οι προωθούμενες αναδιαρθρώσεις θα φέρουν ραγδαίες αλλαγές στο δημόσιο τομέα σε βάρος των εργαζομένων του δημοσίου, με αύξηση της εντατικοποίησης, μείωση του προσωπικού, με την αυξημένη παραγωγικότητα της εργασίας στο δημόσιο να μην ωφελείται στο ελάχιστο ο εργαζόμενος αυτός. Παράλληλα, η νέα τεχνολογία επιτρέπει και θα οδηγήσει σε εντατικοποίηση και από δεύτερη πλευρά, αφού διαμορφώνει τεχνικούς όρους παρακολούθησης της εργασίας, κάθε εργαζομένου συνεχή, δηλαδή σε πόσο χρόνο διεκπεραιώνεται κτλ. Και τρίτον, η τοποθέτηση που γίνεται και από την πλευρά της κυβέρνησης και την πλευρά των άλλων κομμάτων για αναχέτηση τάχατες της γραφειοκρατίας προς όφελος του λαού και των εργαζομένων, κατά την άποψή μας είναι ψευδεπίγραφη και αποπροσανατολιστική. Το μεγάλο πρόβλημα του λαού στη σχέση του με το κράτος δεν είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να υποβάλει αίτηση, για παράδειγμα, στον παιδικό σταθμό, αλλά το γεγονός ότι οι υποδομές είναι τραγικά ανεπαρκείς σε ποσότητα και σε χρηματοδότηση
Και αυτό η ψηφιακή επικοινωνία του πολίτη με το κράτος όχι μόνο δεν το λύνει προς όφελος του λαού, αλλά το λύνει σε βάρος των λαϊκών αναγκών, αφού το μόνο που μπορούν να κάνουν η ψηφιοποίηση των αιτήσεων είναι να προκύψουν με την ψηφιοποίηση των αιτήσεων να προκύψουν νέα φίλτρα για το ποιος δικαιούται παιδικό σταθμό, για παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Ήδη η ψηφιοποίηση του κράτους συνδυάστηκε με φορολογικό πογκρόμ κατά των αυτοαπασχολουμένων που βρίσκονται σε νέα ανηλές φοροκυνηγητό από τους κρατικούς φοροπρακτικούς μηχανισμούς κάθε είδους. Το γεγονός που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς είναι το ποιος πληρώνει την κρατική φορολογία και το πώς η ψηφιοποίηση των ΔΟΗ έχει ως στόχο τα λαϊκά στρώματα και όχι το μεγάλο κεφάλαιο που έχει νόμιμη φοροασυλία. Η ψηφιοποίηση μεταφέρει βάρη του κράτους στις πλάτες των εργαζομένων και των μικρών επιχειρήσεων που καλούνται να συμπληρώνουν πολλαπλά ηλεκτρονικά στοιχεία σε διάφορες πλατφόρμες με δυσβάσταχτο χρονικό και οικονομικό κόστος. Η ψηφιοποίηση και η ψηφιακή καταγραφή διαφόρων δεδομένων των εργαζομένων από το αστικό κράτος είναι κατά την άποψή μας βαθιά επικίνδυνη, αφού αξιοποιείται για να φορολογηθούν περισσότερο οι εργαζόμενοι, για να επιταχυνθεί η συγκέντρωση της γης στους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, βλέπετε το κτηματολόγιο, δασικούς χάρτες και άλλα. Οι ψηφιακές υπογραφές και το ψηφιακό κράτος ευνοούν τις μεγάλες επιχειρήσεις έναντι των μικρότερων, τόσο γιατί η υλοποίηση των ψηφιακών υποδομών έχει κόστος, όσο και γιατί με το ψηφιακό κράτος, το μεγάλο κεφάλαιο, αποκτά δυνατότητα να δρά επιχειρηματικά σε ολόκληρη τη χώρα. Μεγάλος χαμένος θα είναι οι αυτοαπασχολούμενοι και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα δυσκολευτούν να τα βγάλουν πέρα με τους μεγάλους ομίλους. Ο σχεδιασμός αυτός εντάσσεται και προωθεί αντικειμενικά τη λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, προς όφελος όμως του κεφαλαίου. Προωθεί ιδιαίτερα τη διαδικασία συνολικής ψηφιοποίησης της ίδιας της κοινωνικής ζωής, με τα αρνητικά αποτελέσματα στην εκπαίδευση, στην εργασία και τους όρους της, στις κοινωνικές σχέσεις που γίνονται όλο και περισσότερο πιο ορατά. Οι εξελίξεις αυτές, κατά την άποψή μας, δεν είναι τυχαίες. Αντανακλούν τόσο τον τρόπο ανάπτυξης των ίδιων των τεχνολογικών μέσων μέσα στον καπιταλισμό, όσο και το ρόλο και τη φύση του αστικού κράτους. Σήμερα, τα τεχνικά μέσα αναπτύσσονται από το κεφάλαιο και ελέγχονται από το κεφάλαιο. Ο ρυθμός και η ανάπτυξή τους καθορίζεται από τις ανάγκες του κεφαλαίου με κριτήριο την κερδοφορία του. Οι τοποθετήσεις που έγιναν στη διαβούλευση του σχέδιου νόμου μεγάλων επιχειρήσεων πληροφορικής του εξωτερικού για το τι πρέπει να γίνει, μαρτυρούν του λόγου του αληθές. Οι προβλέψεις για cloud computing, υπηρεσιών του κράτους δηλαδή, η πρόσφατη σύμβαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με μεγάλο μονοπωλιακό όμιλο του εξωτερικού για 100.000 άδειες χρήσης, αλλά και γενικότερα ο ασφιχτικός έλεγχος των διαδικτυακών υποδομών από τις μεγάλες επιχειρήσεις, δείχνει πως οι ψηφιακές υποδομές δεν είναι γενικά ουδέτερες. Κυρίως όμως, ο ταξικός χαρακτήρας της πολιτικής σας για το ψηφιακό κράτος αντανακλά το ρόλο και τη φύση του κράτους ως ένα κράτος αστικό που υπηρετεί την κερδοφορία του κεφαλαίου με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο. Δεν είναι καθόλου παράδοξο ότι οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες θα χρησιμοποιηθούν για ένα κράτος καλύτερο για τις ανάγκες των επιχειρήσεων, με εντατικοποίηση και απολύσεις για τους κρατικούς υπαλλήλους, που να συλλέγει υλικό και να παρακολουθεί τα λαϊκά στρώματα για να υλοποιεί τη φορολογική αντιασφαλιστική πολιτική του και να προωθεί γενικότερα τις ανάγκες του κεφαλαίου ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Αποτελεσματικότερο κράτος σημαίνει κράτος πιο αντιλαϊκό, πιο αντιδραστικό, ακόμα πιο αποκρουστικό στο να υλοποιεί την πολιτική υπέρ των ομίλων, κράτος που στηρίζει την κερδοφορία και τις επενδύσεις. Και το Ταμείο Φεστός που ιδρύεται είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στήριξης αυτών των επενδύσεων. Μάλιστα, το Ταμείο Φεστός, στο άρθρο 94, αποτελεί κατά την άποψή μας απαράδεκτη πρόκληση, αφού για πρώτη φορά
έσοδα του κράτους από την ενοικίαση του δημόσιου αγαθού των συχνοτήτων θα πάνε απευθείας πίσω στις επιχειρήσεις, χωρίς να μεσολαβεί καθόλου ο τάχατες δημόσιος κορβανάς. Ο κώδικας επικοινωνιών, που επίσης φέρνεται προς κύρωση, αποτελεί επίσης πρόκληση και κοροϊδία. Είναι αστείο να κάνετε λόγο για τάχα προστασία των επικοινωνιών του λαού, όταν την ίδια ώρα παραδίδεται το σύνολο της κοινωνικής του ζωής σε μια χούφτα ομίλους που καταγράφουν συνεχώς δεδομένα. Η πολιτική σας δεν είναι τυχαία, ούτε και είναι αποτέλεσμα επιλογών μόνο της δικής σας κυβέρνησης. Στην πραγματικότητα υλοποιείται πλευρές μιας συνολικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ολόκληρο τον κόσμο, που βλέπει την ψηφιακή οικονομία και τις σχετικές επενδύσεις ως τρόπο θωράκισης του κεφαλαίου, της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Γι' αυτό και οι σχετικές επενδύσεις και η σχετική κατεύθυνση προωθήθηκε και από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα βέβαια δεν μπορεί να ασκήσει μια ουσιαστική κριτική, θα είναι αποσπασματική η κριτική του, γιατί συμφωνεί. Νομίζω ότι το ομολόγησε στην πρώτη του κιόλας τοποθέτηση επί της διαδικασίας ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτός ο τσακωμός που έγινε περί αντισυνταγματικότητας, ότι διασαλεύει την αρχή της καλής νομοθέτησης κτλ., αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι ήταν για λόγους εντυπωσιασμού, περιόνου σκιάς. Γιατί ταυτοχρόνως που έθεσε θέμα της συνταγματικότητας, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι συμφωνεί επί της ουσίας με το νομοσχέδιο. Όμως, γελιέστε, η ψηφιακή λύση δεν μπορεί να λύσει, να αντιμετωπίσει τα κοινωνικά προβλήματα, αλλά ούτε καν δεν μπορεί να λύσει τα κοινωνικά προβλήματα. Η αξιοποίηση των τεχνολογιών αυτών, με αυτόν τον τρόπο, κατά την άποψη του ΚΚΕ, δεν είναι μονόδρομος. Δεν έχει η τεχνική πρόοδος το πρόβλημα, αλλά το πώς γίνεται στις σημερινές συνθήκες, σε συνθήκες καπιταλισμού. Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν προς όφελος του λαού. Μπορούν να συμβάλλουν στο να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στη λήψη των αποφάσεων, στο να συναρθρώνονται καλύτερα οι ανάγκες με τις δυνατότητες της κοινωνίας, στο να γίνει η ζωή των εργαζομένων καλύτερη. Αλλά για να γίνει αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το σύνολο των υποδομών, οι μονάδες παραγωγής τους, να είναι λαϊκή περιουσία. Απαιτείται τελικά ένας εντελώς διαφορετικά ριζικός δρόμος ανάπτυξης. Αυτόν τον δρόμο ανάπτυξης εμείς τον ονομάζουμε σοσιαλισμό. Σε μια τέτοια ριζικά διαφορετική κοινωνία, το κράτος έχει άλλο χαρακτήρα και άρα άλλη κατεύθυνση και άλλο προσανατολισμό. Το εργατικό κράτος μπορεί να προωθήσει και να αξιοποιήσει τις υποδομές αυτές προς όφελος της κοινωνικής παραγωγής, εν τέλει προς όφελος του ίδιου του εργαζόμενου λαού. Με αυτές τις σκέψεις, το ΚΚΕ καταψηφίζει επί της αρχής το σχέδιο νόμου.